Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και σήμερα μαζί, Τρίτη 15 Νοεμβρίου, εδώ με την εκπομπή Sport Γένους Θηλυκού, στη φιλόξενη συχνότητα του NSTV. Είμαι η Ιωάννα Τρούμπα και σήμερα θα δούμε και πάλι πώς κύλησε μία ακόμη εβδομάδα για τις γυναικείες ομάδες μας, καθώς και όλα τα νέα και τις εξελίξεις στον χώρο αυτό. Να μην ξεχάσω να σας πω πως μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο nstv.gr / live και να τα λέμε και διαδικτυακά. Όπως πάντα, έτσι και σήμερα θα ξεκινήσω από το μπάσκετ και συγκεκριμένα από την Α1 κατηγορία μπάσκετ γυναικών. Αυτή τη βδομάδα η Αυλαία έπεσε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου με το παιχνίδι των Χανίων απέναντι στον Ολυμπιακό, με το τελικό σκορ να έρχεται στο 48-86. Ακόμη μια νίκη για τις Ερυθρόλευκες, με τις παίκτριες του Μάρτιν Τζίμπαρτς να πετυχαίνουν το 6-6 και να μένουν στην κορυφή της βαθμολογίας. Τα πάντα κρίθηκαν στη δεύτερη περίοδο, νωρίς τα λέγαμε στο παιχνίδι. Μετά το 18-11 υπέρ του Ολυμπιακού, στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, οι Ερυθρόλευκες έκαναν ένα επιμέρους 23-8 και ουσιαστικά έκριναν το μάτς από νωρίς. Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Σταμολάμπρου με 17 πόντους και 3 στα 4 τρίποντα και 7 assist, ενώ ο double-double σημείωσαν η Γκούσταφσον, που πέτυχε 15 πόντους και 10 rebound, και η Σπυριδοπούλου με 13 πόντους και 10 rebound. Για τα Χανιά, η Άκλη σημείωσε 15 πόντους, με 7 rebound και 5 assist. Από το συγκεκριμένο παιχνίδι, να πούμε πως απουσίαζε η Ντίνκα Στραουτμάνε. Η παίκτρια του Ολυμπιακού δυστυχώς υπέστη ρήξη χιαστών στο γόνατο του δεξιού ποδιού και το επόμενο διάστημα θα υποβληθεί σε μία επέμβαση. Η Στραουτμάνε τραυματίστηκε κόντρα στη Φενέρμπαχτσέ για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων της EuroLeague, οπότε θα μείνει για λίγο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης. Ευχόμαστε περαστικά στην παίκτρια και να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην μάχη. Επόμενο παιχνίδι για την αγωνιστική ήταν αυτό ανάμεσα στον Πρωτέα Βούλας και την Νίκη Λευκάδας, με το σκορ στο 56-65. Με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο και επιμέρου σκορ 15-29, η Νίκη Λευκάδας πήρε την νίκη στην έδρα του Πρωτέα Βούλας με 56-65. Ο Κόνορ και Κάρεϊ έπαιξαν κομβικό ρόλο στη νίκη της ομάδας τους, ενώ στην αντίπερα όχθη η Γκίλντεϊ έκανε μεγάλη προσπάθεια με 24 πόντους και 10 rebound. ΠΑΟΚ και Εύνικος με το σκορ στο 80-72. Η ομάδα του Εύνικου έβαλε δύσκολα, μπορούμε να πούμε, στον ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα του, ωστόσο κάποιες λεπτομέρειες δεν απέτρεψαν αυτή την ήττα. Με την άμυνα στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου μηχρόνου να δίνει όθηση στην ομάδα του Εύνικου και καλές επιλογές στην επίθεση, βρέθηκε να προηγείται στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 24-25 και σε απόσταση αναπνοής με τη λήξη της κόρνας του 20 λεπτού. Οι γηπεδούχες ξέφυγαν με διψήφια διαφορά 65-51, βάζοντας τις βάσεις για το ροζ φύλλο. Πλησιάζοντας προς το τέλος αναμέτρησης, έγινε ακόμη μια προσπάθεια για την ανατροπή, με το σκορ να μειώνεται στο 75-66, αλλά τελικώς ο ΠΑΟΚ βγήκε νικητής. Για τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε η Wilson με 28 πόντους, ενώ για τον Εύνικο η Jones με 22. Παναθηναϊκός Εσπερίδες, 74-45. Σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα μπροστά σε χίλιους θεατές, ο Παναθηναϊκός έφτασε άνετα και επιβλητικά στο 6-6, με το 74-45 επί των Εσπερίδων. Με πλουραρισμό στο σκοράρισμα και την Ελένη Καπογιάννη να μοιράζει το χρόνο συμμετοχής πριν τα δύο σημαντικά παιχνίδια των επόμενων ημερών, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τον Εσπερίδων Καλλιθέας, έφτασε στο 6-6
στο πρωτάθλημα και βρίσκεται στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό και μονομαχούν για αυτή τη θέση. Τέσσερις παίκτες των Πρασίνων είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Αυτές είναι η Πινελόπη Παυλοπούλου που έφτασε τους 12, η Έμιλι Πότερ τους 11, η Τσάστιτι Ριντ επίσης τους 11 και η Διονυσία Αλεξανδρή πέτυχε 10 πόντους. Για τις φιλοξενούμενες, η Άννα Μαρία Βιγιόρσε πέτυχε εμφατικό double-double με 13 πόντους και 17 rebound. Πας για έναν επαναθλητικό σε 74-52. Με όπλα την άμυνά του και το επιθετικό πλουραλισμό, ο Παζιάννενα πέτυχε το απόγευμα της Κυριακής την δεύτερη νίκη του, κερδίζοντας τον Παναθλητικό Σικαιών με 74-52. Σε ένα μάτσο που μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ. Ο Παζιάννενα είχε τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τις Γιαννιώτσες να πραγματοποιούν μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο νέο κλειστό γυμναστήριο, κατακτώντας το δεύτερο ροζ φύλλο αγώνα στο φετινό πρωτάθλημα. Για τις Γιαννιώτσες η ΕΦΑ είχε 16 πόντους, η Σαριανίδη 15, η Μπρίτς 11 και η Εβόντο επίσης 15. Με την πρώτη να κάνει double-double έχοντας μαζέψει και 10 rebound. Ενώ θετική ήταν και η εμφάνιση της Αναστασίας Τζίμου που βοήθησε οργανωτικά αλλά και αμυντικά ώστε να φτάσει η ομάδα της σε αυτή τη νίκη. Για τον Παναθλητικό η Williams πέτυχε 19 πόντους. Στο τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής είδαμε την Ελευθερία Μοσχάτου να συντρίβει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου με 63-77. Με τις δύο Αμερικανίδες, Σοκόγε και Κάλουεϊ, αλλά και την Καρακασίδη πρωταγωνίστρια, η Ελευθερία Μοσχάτου πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη. Η Οκόγε πέτυχε 27 πόντους και η Κάλουεϊ 15, ενώ η Καρακασίδου σημείωσε 18 πόντους. Για την ομάδα της Δάφνης, η Wales πέτυχε 21 πόντους. Μετά λοιπόν και από αυτή την αγωνιστική για τις γυναίκες στο μπάσκετ, η βαθμολογία έχει ως εξής. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, όπως είπαμε, βρίσκονται στην πρώτη θέση της κορυφής με 12 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 11, η Ελευθερία Μοσχάτου με 10. Ο ΠΑΣ Γιάννενα και τα Χανιά με 8, ο Πρωτέας Βούλες και ο Εύνικος επίσης με 8 βαθμούς, η Νίκη Λευκάδας επίσης με 8 βαθμούς, η Δάφνη Αγίου Δημητρίου και οι Εσπερίδες με 7 και στην τελευταία θέση ο Παναθλητικός με 6 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική θα είναι η 7η για την Α1 κατηγορία μπάσκετ γυναικών και θα δούμε τους αγώνες. Νίκη Λευκάδας ΠΑΟΚ στις 1. Να πούμε ότι η 7η αγωνιστική θα γίνει 19 Νοεμβρίου. Εύνικος ΠΑΣ Γιάννενα στις 3.30. Παναθλητικός Δάφνη Αγίου Δημητρίου στις 3. Εσπερίδες Πρωτέας Βούλας στη 1. Ελευθερία Μοσχάτου Χανιά στις 5 και φυσικά το μεγάλο ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός Παναθλητικός στη 1. Ένα παιχνίδι που αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει στις 5 η ώρα το απόγευμα, όμως λόγω κάποιου κολλήματος του γηπέδου θα διεξαχθεί στη 1 η ώρα το μεσημέρι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οπότε και εκεί θα δούμε ποιος πραγματικά θα βρίσκεται στην πρώτη θέση. Περάσουμε τώρα στην Α2 κατηγορία μπάσκετ γυναικών και στον πρώτο όμιλο με τον αγώνα του Προμηθέα με τους Δαναούς Άργους. Στο 64-71, νίκη για τα κορίτσια των Δαναών Άργους στην παράταση επί του Προμηθέα. Το μάτς ήταν αμφίροπο και πήγε στην παράταση, όπου η ομάδα από την Αργολίδα επιβλήθηκε ολοκληρωτικά.
Για τον Προμηθέα ξεχώρισαν οι Αργυροπούλου με 15 πόντους και η Παυλάκη με 17. Πανιόνιος Ατρόμητος Πειραιά 62-55. Σπουδαία νίκη για την ομάδα του Πανιονίου, όπου με κορυφαία την Μαγκίνα, που πέτυχε 23 πόντους, πήραν το ροζ φύλλο αγώνα. Από την άλλη μεριά, για τον Ατρόμητο ξεχώρισε η Θεοδοσουλάκη με 15 πόντους. Αμίντας Πορφύρας 66-42. Με κορυφές Παπαρδέλα και Ντάνου με 18 και 25 πόντους αντίστοιχα, ο Αμίντας επικράτησε εντός έδρας του Πορφύρα. Για τις φιλοξενούμενες ξεχώρισαν Μεγαλούδη και Ρουμπελάκη με 9 πόντους η κάθε μία. Άμυλα Αθηναϊκός 45-46. Ένα μάτς που, όπως βλέπουμε και από το αποτέλεσμα, κρίθηκε πραγματικά στον έναν πόντο. Ο Αθηναϊκός κατάφερε να πάρει το διπλό με κορυφαία την Ρετζεπέρι με 12 πόντους και ακολούθησε Σταφανίδου με 10. Από την άλλη μεριά ξεχώρισε η Τζουγκράκη με 18 και η Νίξινα με 14 πόντους. Η βαθμολογία τώρα έχει ως εξής. Βρίσκει τον Αθηναϊκό πρώτο με 10 βαθμούς, ακολουθούν Αμίδες και Δανάη Άργους με 9 βαθμούς, Άμυλα με 7 βαθμούς, Πανιόνιος επίσης με 7 βαθμούς, στην έκτη θέση ο Προμηθέας Πάτρας με 5, ο Πορφύρας επίσης με 5 βαθμούς και στις δύο τελευταίες θέσεις Ατρόμητος Πειραιά και Άρης Καλαμάτας από 4 βαθμούς η κάθε ομάδα. Την επόμενη αγωνιστική, όπου θα διεξαχθεί στις 20 Νοεμβρίου, θα είναι και η έκτη για τις ομάδες, ο Πορφύρας θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο στη 1 η ώρα, ο Ατρόμητος Πειραιά τον Προμηθέα Πάτρας επίσης στη 1, Δανάη Άργους Άμυλα στις 5, Αθηναϊκός Άρης Καλαμάτα στις 1.30, ενώ ο Αμίντας θα έχει ρεπό. Για το δεύτερο όμιλο τώρα, ο Φίνικας Πειραιά αντιμετώπισε τα Μελίσια με το σκορ στο 67-61. Ο Φίνικας πέτυχε μια σημαντική νίκη απέναντι στην ομάδα των Μελισσίων με κορυφαία την Ευμορφοπούλου με 27 πόντους, ενώ για τα Μελίσια πρώτη σκόρερ ήταν η Ανδρικοπούλου με 10. Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Αιγαίας Χίου 62-46. Η νησιωτική ομάδα αντιμετώπισε τον Ιωνικό, όμως δεν κατάφερε και ιτήθηκε με το σκορ στο 62-46. Όπως προαναφέραμε, παρά την ήττα τους ξεχώρισαν η Κοτσιά με 15 πόντους και ακολούθησαν Δάνδουλα και Νάκη με 11 πόντους η κάθε μία. Για τις νικήτριες κορυφαία ήταν η Λέρη Ουρ με 18 πόντους. Κρόνος Αγίου Δημητρίου Τερψιθέα Γλυφάδας 38-30. Οι γηπεδούχες κατάφεραν να πάρουν το ροζ φύλλο με την πολύτιμη βοήθεια των Καλαμοτσίνη και Κρυμιτζά που πέτυχαν από 10 και 9 πόντους αντίστοιχα. Για τις φιλοξενούμενες η Λαμπράκη πέτυχε 6 πόντους και ακολούθησαν Κορδαλή και Καντέλη με 5 πόντους η κάθε μία. Αγία Παρασκευή, ΑΕΚ Περιστερίου 46-38. Στην έδρα της επικράτησε η Αγία Παρασκευή επί της ΑΕΚ Περιστερίου σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Ξεχώρισαν η Πολιτοπούλου με 10 πόντους και η Χατήρα με 9. Ενώ για την ΑΕΚ, Τζίβα και Κέσαρη πέτυχαν από 11 πόντους η κάθε μία. Στο βαθμολογικό πίνακα, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου κατέχει την πρώτη θέση με 8 βαθμούς. Η ομάδα των Μελισσίων με 7, ο Ιωνικός επίσης με 7, ο Φίνικας Πειραιά και η Αγία Παρασκευή με 6 βαθμούς, η Τερψιθέα Γλυφάδας επίσης με 6 βαθμούς, η ΑΕΚ Περιστερίου με 4 και στο τέλος ο Αιγαίας Χίου επίσης με 4 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, πέμπτη για αυτό τον όμιλο, στις 20 Νοεμβρίου, Τερψιθέα Γλυφάδας Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας στις 18:30, Αιγαίας Χίου Αγία Παρασκευή στις 4, ΚΑΟ Μελισσίων Κρόνος Αγίου Δημητρίου στις 2:30, και ΑΕΚ Περιστερίου Φίνικας Πειραιά στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Ας περάσουμε τώρα λοιπόν στον τρίτο όμιλο της Α2 κατηγορίας, με την ομάδα της Λασάνης να αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα Πτολεμαΐδας, όπου ο Απόλλωνας κατάφερε να επικρατήσει στον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην ομάδα της Λασάνης. Για τις γηπεδούχες, κορυφαία ήταν η Κρανιώτη με 14 πόντους, ενώ για τον Απόλλωνα, Κοζατζή και Διπλάρη από 11 πόντους η κάθε μία. Ολύμπια Λάρισας Χάνθ 55-39. Στη νίκη της Ολύμπιας συνέβαλε σημαντικά η Καρτσαμάρη με 18 πόντους, ενώ για τη Χάνθ ξεχώρισε η Γαβρίλη με 16. Αστέρας Καβάλας απέναντι στα Ιωάννινα, το σκορ ήρθε 50-42. Για τον Αστέρα η Γαϊτάνη πέτυχε 23 πόντους, ενώ για τα Ιωάννα η Ντόκου 10. Αναγέννηση νέου Ρησίου Απόλλων Καλαμαριάς 60-58. Και αυτό το παιχνίδι είδαμε ότι κατέληξε με το σκορ πάρα πολύ κοντά,
κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Και για την αναγέννηση, λοιπόν, η Καζατζή πέτυχε 14 πόντους και ακολούθησε η Τσαλοπούλου με 12. Για τον Απόλλο Καλαμαριάς, η Μιχαηλίδου σημείωσε 20 πόντους και η Γιαννσακλίδου 16. Στη βαθμολογία αυτού του ομίλου βλέπουμε τον Άρη, τον Απόλλον Καλαμαριάς και την Ολύμπια Λάρισας να κοντραρίζονται με 8 βαθμούς η κάθε ομάδα. Ακολουθεί η Χάνθ με 7, Απόλλον Πτολεμαϊδας με 7, Αστέρας Καβάλας επίσης με 7, Αναγέννηση Νεουρισίου με 6 βαθμούς, Ιωάννινα με 5 βαθμούς και στην τελευταία θέση Λασάνης Κοζάνης με 4 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική, η έκτη του ομίλου, θα γίνει και αυτή στις 20 Νοεμβρίου, όπου τα Ιωάννα θα αντιμετωπίσουν την Ολύμπια Λάρισα στις 2 η ώρα το μεσημέρι, η Χάνθ, τη Λασάνη Κοζάνη στις 7, ο Απόλλων Τολεμαϊδα στην Αναγέννηση Νέου Ρησίου στη 1, ο Απόλλων Καλαμαριά στον Άρη στις 2, ενώ ο Αστέρας Καβάλας θα έχει ρεπό. Να περάσουμε τώρα και στον τελευταίο όμιλο της κατηγορίας, τον τέταρτο, όπου η ομάδα της Πηλέας αντιμετώπισε το Πανόραμα με το σκορ στο 72-76. Καταλαβαίνετε ότι ιτήθηκε τελικά η ομάδα της Πηλέας. Το Πανόραμα κατάφερε να επικρατήσει σε αυτόν τον εντός έδρας αγώνα και να φύγει με το ροζ φύλλο. Κορυφαία όμως για την ομάδα της Πηλέας ήταν η Διαμαντοπούλου και η Στεφανάκη με 15 πόντους και ακολούθησε η Κουράτορα με 13. Ηρακλής Πάνθυρες Καβάλας 64-46. Για τον Ηρακλή ξεχώρισε η Τσουμπερλή με 14 πόντους και η Γιαννούδη με 15. Ενώ για τους Πάνθυρες Πετρουσεύσκα με 9 πόντους και Μαμαλίγκατζη με 8. Αγία Πιερίας Πανσεραϊκό 43-77. Για τις Γηπεδούχες ξεχώρισε η Δόβα με 20 πόντους. Ενώ για την αντίπαλη ομάδα που ήταν κυνικήτρια σαφώς, η Τζιαμπάντη πέτυχε 17 πόντους και ακολούθησε η Χολοπούλου με 15. Τέλος, η ομάδα της Νεάπολης αντιμετώπισε την Ασπίδα Ξάνθης με το σκορ στο 42-34. Οι γηπεδούχες ήταν ανώτερες σε αυτό το παιχνίδι και κατάφεραν να επικρατήσουν απέναντι στην Ξάνθη. Για την Νεάπολη ξεχώρισε η Παπαδοπούλου με 14 πόντους, ενώ για την Ξάνθη Καραλίδου με 13. Στη βαθμολογία τώρα, ο Ηρακλής και η Πάνθρες Καβάλας είναι στις πρώτες θέσεις με 8 βαθμούς. Ο Πανσεραϊκός, ο Πιερικός Αρχέλαος με 7, η ομάδα της Πηλέας και της Ξάνθης επίσης με 7, ακολουθεί το Πανόραμα με 6 βαθμούς και στις τελευταίες θέσεις η ομάδα της Νεάπολης και η ομάδα της Πιερίας με 5 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική, όπου και για αυτό τον όμιλο θα είναι η έκτη στις 20 Νοεμβρίου, βρίσκεται αντιμέτωπου στο Πανόραμα με την ομάδα της Πιερίας στις 3 παρατέταρτο, Πανσεραϊκός Νεάπολη στη 1, Ασπίδα Ξάνθης Ηρακλής στη 1, Πάνθυρες Καβάλας Πιερικός Αρχαίλος στις 12.30, ενώ ρεπό θα έχει η ομάδα της Πηλέας.
περάσουμε τώρα στο βόλεϊ και στην Α1 κατηγορία γυναικών, όπου αυτή την εβδομάδα είχαμε τη διεξαγωγή της 5ης αγωνιστικής. Πάμε να δούμε λοιπόν τον ΠΑΟΚ που αντιμετώπισε τον Μαρκόπουλο και κατάφερε να κερδίσει άνετα με 3-0. Πρώτος και μοναδικός αίτητος είναι ο ΠΑΟΚ, όπου ο δικέφαλος του Βορρά, έχοντας σε μεγάλη μέρα της Κέιφρι Κρόλ, πανηγύρισε την 5η του νίκη σε ισάριθμα μάτς, με την ομάδα του Μαρκόπουλου να χάνει την ευκαιρία να διεκδικήσει κάτι περισσότερο στο δεύτερο σετ. Η ομάδα του Μαρκόπουλου το πάλεψε αρκετά για να διεκδικήσει ένα σετ και να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ, αλλά οι γηπεδούχες δεν τους άφησαν κανένα απολύτως περιθώριο. Για τον ΠΑΟΚ, η Κέιφρι πέτυχε 22 πόντους, ενώ για τον Μαρκόπουλο η Φιτζμόρις 14. Συνέχεια είδαμε τον αγώνα της Λαμίας απέναντι στο Εγάλεο και την επικράτησή της με 3-1. Έδωσε έτσι ένα τέλος στο αρνητικό σερί και πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο στη Volley League. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη για την ομάδα του Ηλία Αγγελή, ωστόσο στην πρεμιέρα είχε πάρει το δίποντο κόντρα στο Ναό Θήρας. Ενώ αντιθέτως στο Εγάλεο, παρά τη βελτιωμένη εικόνα του μετά το πρώτο σετ, γνώρισε την 5η του ήττα σε ισάριθμα μάτς. Η Λαμία ξεκίνησε πολύ καλύτερα τον αγώνα και πιέζοντας το σερβίς, έχοντας εξαιρετική παρουσία στην επίθεση, έκανε εύκολα το 1-0, ενώ προηγήθηκε και με 6-1 ακόμα στην αρχή του δεύτερου. Έτσι λοιπόν έβαλε γερές βάσεις και κατάφερε να χτίσει αυτό το 3-1. Για τη Λαμία η Βαρμπάνοβα πέτυχε 21 πόντους, ενώ για το Εγάλεο είπε το βάρη 18. Άρης Ζαόν 3-0. Επιστροφή στις νίκες για τον Άρη που επικράτησε με 3-0 του Ζαόν στο κλειστό της Μίκρας. Αυτό ήταν το δεύτερο τρίποντο για τις κιτρινόμαυρες, αλλά το πρώτο εντός έδρας, ενώ ο Ζαόν γνώρισε την 5η του ήττα σε ισάριθμα μάτζ. Δυστυχώς για τον Ζαόν δεν έχει καταφέρει να πετύχει ακόμα κάποια νίκη. Σίγουρα αυτό βάζει σε κάποιες σκέψεις την ομάδα, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Ο Άρης αγωνίστηκε χωρίς την Στρούμιλο, η οποία ένιωσε ενοχλήσεις στο ζέσταμα και προφυλάχθηκε, ενώ επανεμφανίστηκε και έπαιξε για λίγο ως αλλαγή η Ρόμπινσον. Καλύτερη για τον Άρη ήταν η Τσούμπα με 27 πόντους, ενώ για τον Ζαόν η Παπαδέδε με 8. Και στο ντέρμπι, θα λέγαμε, της αγωνιστικής, είδαμε την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό και να καταφέρει να τον κερδίζει με 3-1. Μεγάλη εμφάνιση λοιπόν και μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ και τις κιτρινόμαυρες, όπου επικράτησαν απέναντι στον Παναθηναϊκό για αυτό το ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής. Σημείο κλειδί ήταν η ανατροπή στο τρίτο σετ, δηλαδή ήταν το σκορ στο 16-19 και βρέθηκε μπροστά με 23-19. Οπότε αυτό το σερί πόντων σίγουρα στήχησε θετικά τις κιτρινόμαυρες και αρνητικά στην ψυχολογία των παικτριών του Παναθηναϊκού. Για την ΑΕΚ ξεχώρισε η Σίλβα με 20 πόντους, ενώ για τον Παναθηναϊκό η Γκρόθες με 10 πόντους και ακολούθησε η Ανθούλη με 9. Η ομάδα της Θήρας αντιμετώπισε την Θέτιδα Βούλας και κατάφερε να κερδίσει 3-1. Η ομάδα της Βούλας προηγήθηκε βεβαίως με 0-1 σετ, όμως δεν κατάφερε να φύγει με το διπλό από τη Σαντορίνη. Η ομάδα της Σαντορίνης, παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ, με καθαρό μυαλό, καλά μπλοκ και καλή άμυνα, θα λέγαμε κυρίως, κατάφερε να πάρει 3 σετ και να τελειώσει το παιχνίδι. Για την Θήρα καλύτερη ήταν η Μερκάδο με 26 πόντους, ενώ για την ομάδα της Βούλας η Χέιντεν με 25. Ολυμπιακός Ηλυσιακός 3-0. Ο Ολυμπιακός είχε πολύ εύκολο παιχνίδι κόντρα στον Ηλυσιακό στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη, στον αγώνα που έριξε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη Volley League γυναικών. Η ομάδα του Λορέντζο Μιτσέλη ήταν επιβλητική καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, χωρίς να αφήσει την ομάδα του Ηλυσιακού να ελπίζει για κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Για τον Ολυμπιακό η Κούμπουρα πέτυχε 16 πόντους, ενώ για τον Ηλυσιακό η Μπορχανή 9 και η Ράντοβιτς 8 πόντους. Ας δούμε λοιπόν και τη βαθμολογία του βόλεϊ, όπου όπως είπαμε ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που βρίσκεται στην κορυφή αίτητος με 15 βαθμούς. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 12, η ΑΕΚ με 11, το Μαρκόπουλο επίσης με 11, ο Παναθηναϊκός με 9 βαθμούς.
Η ομάδα της Θήρας με 8 βαθμούς, ο Άρης επίσης με 8, η Λυσιακός με 6 βαθμούς, η ομάδα της Θέτιδας Βούλας με 5 βαθμούς, η ομάδα της Λαμίας επίσης με 5 βαθμούς και στις τελευταίες θέσεις βρίσκεται ο Ζαόν και το Εγάλεο με 0 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική, όπου θα γίνει στις 19 Νοεμβρίου, θα δούμε τον Μαρκόπουλο να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 6. Άρης ΠΑΟΚ επίσης στις 6, Εγάλεο Θήρα επίσης στις 6, Ζαόν Παναθηναϊκός στις 6.30, η ομάδα της Θέτιδας με την ΑΕΚ στις 7 και ο Ηλυσιακός με τη Λαμία στις 7.30. Τώρα να δούμε τι είχαμε και στην Α1 κατηγορία handball γυναικών, όπου και εκεί είχαμε τη διεξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής. Αναγέννηση Άρτας, Πηλαία 21-24. Το ΑΕΤ, το σερί της Πηλαίας, συνεχίστηκε και στην πέμπτη αγωνιστική, λοιπόν, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης νίκησε στην Άρτα την αναγέννηση. Ο αγώνας ήταν ντέρμπι μέχρι τέλους, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες στο 55ο λεπτό, με το σκορ στο 20-20. Και τις φιλοξενούμενες να βρίσκουν τις λύσεις στο τελευταίο πεντάλεπτο και να καταφέρουν να πάρουν το ροζ φιλοαγώνα. Ήταν ένας αγώνας ανάμεσα στην ΑΕΚ και στο Καματερό που δεν έγινε και θα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στις 7, οπότε θα ξέρουμε το βράδυ το αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης. Φίλιππος Βέρεια, Πανόραμα, όπως έχουμε ξαναπεί, η ομάδα της Βέρειας έχει υποβιβαστεί, οπότε το σκορ ήταν 0-10, όπως καταλαβαίνετε, αφού δεν αγωνίζεται. Η ομάδα της Νέας Ιωνίας απέναντι στην ομάδα του Κορυδαλού κατάφερε να κερδίσει με 47-19. Σε μια τυπική διαδικασία, θα λέγαμε, μετέτρεψε η Νέα Ιωνία την αναμέτρηση με τον Κορυδαλό, επικρατώντας με 47-19. Οι γηπεδούγες είχαν top scorer της του Γιαννίδου, που σταμάτησε στα 13 τέρματα και με αυτή την νίκη η Νέα Ιωνία έκανε το 5-5 και παραμένει στην κορυφή μαζί με την Πηλαία. ΠΑΟ Κορφέα Σουρωτής 45-13. Επιβλητική νίκη με 45-13 κατέκτησε το τμήμα handball γυναικών του ΠΑΟ επί του Ορφέα Σουρωτή στο σπίτι του handball, όπως τα λέγαμε. Παρά την αγωνιστική απραξία των τριών εβδομάδων εξαιτίας των εθνικών ομάδων, το σύνολο του Δημήτρη Πελεκίδη μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, βασιζόμενος στην άμυνά του και έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενο με 23-9. Μεγάλη διαφορά στο σκορ, οπότε γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι ο ΠΑΟΚ είχε μπει δυνατά και κατάφερε και το τελικό αποτέλεσμα να έχει μεγάλη διαφορά, 45-13. Η βαθμολογία λοιπόν έχει ως εξής. Στην πρώτη θέση, όπως είπαμε, είναι η ομάδα της Νέας Ιωνίας με την ομάδα της Πηλαίας με 10 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ με 8 βαθμούς, η Αναγέννηση Άρτας με 6, η ομάδα του Καματερού και της ΑΕΚ με 4, όπου είπαμε
αγωνίζονται και σήμερα. Για την πέμπτη αγωνιστική, το Πανόραμα με 2, ο Κορυδαλός επίσης με 2 βαθμούς, ο Ορφέας Ουρουτής με 2 βαθμούς και ο Φίλιππος Βέρειας με μείον 2, ο οποίος έχει υποβιβαστεί. Για την επόμενη αγωνιστική τώρα, στις 19 Νοεμβρίου, η ομάδα της Πηλέας αντιμετωπίζει τον Φίλιππο Βέρειας, η ομάδα του Καματερού την Αναγέννηση Άρτας, ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ, το Πανόραμα τη Νέα Ιωνία και ο Ορφέας Ουρουτής την ομάδα του Κορυδαλού. Και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά στην Α1 κατηγορία πόλο γυναικών, όπου το Σάββατο 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η έκτη αγωνιστική, με τον Άλυμο να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ και να κερδίζει 15-8, Ανεογλυφάδας Πάτρα 17-7, ΠΑΟΚ Λάρισα 12-7, Εθνικός Πειραιά Περιστέρι 17-4, Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 11-12 και Ρέθυμνο Πανιώνιος 7-14. Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 7η αγωνιστική με την ομάδα της Λάρισας να αντιμετωπίζει τον Εθνικό Πειραιά στις 6, η Πάτρα τον ΠΑΟΚ στις 2, η ΑΕΚ την Άνω Γλυφάδα στις 4, ο Πανιώνιος τον Άλυμο στις 7, ο Ολυμπιακός το Ρέθυμνο στις 4.30 και η ομάδα του Περιστερίου αντιμέτωπη με την ομάδα της Βουλιαγμένης στις 6. Κάπου εδώ θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο ξανά με περισσότερα αθλητικά νέα.
Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στην εκπομπή Σπορ Γένους Θηλυκού, στο μικροφωνό σας Ιωάννα Τρούμπα. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα νέα του αθλήματος. Πριν όμως συνεχίσω με τον γυναικείο αθλητισμό, θα ήθελα να αναφέρω την μεγάλη νίκη της Εθνικής Ομάδας Αντρών. Χτες, όπου η Εθνική κατάφερε να επικρατήσει του Βελγίου και να πάρει ταυτόχρονα το εισιτήριο της πρόκρισης στα γήπεδα των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας και της Ιαπωνίας για το παγκόσμιο κύπελο το 2023. Εντάξει, μιλάμε για γυναικείο αθλητισμό, αλλά αυτό νομίζω αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την ομάδα μας και συγκεκριμένα και μια στην τελευταία άμυνα του Γιαννούλη Λαρετζάκη, που απέφερε ένα επιθετικό φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, το 1,8 πριν τη λήξη του αγώνα. Οπότε συνέβαλε πολύ αυτό το επιθετικό φάουλ. Χαιρόμαστε όλοι για αυτή την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο, οπότε δεν μπορούσα να μην το αναφέρω. Να συνεχίσουμε τώρα με τον γυναικείο αθλητισμό, να περάσω στον Στίβο και την Μαρία Πολίζου, η αγωνίστρια και η πρέσβυρα του ελληνικού αθλητισμού. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του Μαραθωνίου Μαρία Πολίζου θα είναι παρούσα στο πρώτο συνέδριο για τον γυναικείο αθλητισμό, στο οποίο θα μιλήσει για τη δική της ιστορία. Στη χώρα μας ακούν τη λέξη καρκίνος και είναι σαν ταμπού. Δεν το λες δημόσια, δεν το λες ποτέ. Εγώ απέναντίας το είπα από την αρχή, έχει δηλώσει η Πανελληνιονίκης Βαλκανιονίκης, διευθύντρια του Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου, πρέσβυρα του ελληνικού αθλητισμού, αγωνίστρια Μαρία Πολίζου. Η Μαρία Πολίζου έχει τρέξει σε δεκάδες διαφορετικούς μαραθωνίους, έχει καταρρύψει το ρεκόρ στο κλασικό μαραθώνιο 14 φορές και είπε ένα τεράστιο σιγά μη φοβηθώ στον καρκίνο, κερδίζοντας και αυτή τη μάχη της ζωής. Η πρώτη Ελληνίδα μεγάλων αποστάσεων που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, η πρώτη που κατέκτησε μετάλλιο στους Βαλκανικούς, η μοναδική γυναίκα που έτρεξε στο φιδιπίδιο άθλο 524 χιλιόμετρα. Η ζωή της Μαρίας Πολίζου είναι ο μαραθώνιος. Η ζωή της είναι μαραθώνιος. Και εκείνη τρέχει. Όπως έκανε πάντα. Γιατί αυτό την κρατά ζωντανή, την κάνει να αισθάνεται γεμάτη. Τρέχει σε προκαθορισμένες και μη διαδρομές. Και αυτή την άρρηκτα συνδεδεμένη ζωή της με τον αθλητισμό τη μετέτρεψε σε ασπίδα και όπλο όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Αλυσόδεσε στο χέρι την ψυχή της και έτρεξε. Ο αθλητισμός τη βοήθησε να δώσει αυτή τη μάχη, να τρέξει αυτή τη διαδρομή με τον καλύτερο τρόπο. Έχοντας μάθει στρατηγική μαραθωνίου όλα αυτά τα χρόνια, ήξερε από την αρχή ότι θα ήταν μακρύς ο δρόμος. Χρειάστηκε να κάνει επέμβαση 16 χημειοθεραπείες και 32 ακτινοβολίες για να κερδίσει και πάλι τη ζωή της. Και τα κατάφερε. Και νομίζω πως τέτοιες γυναίκες σαν την Μαρία Πολίζου είναι πραγματικά πρότυπο. Να συνεχίσουμε με την Ναφισά του Τιάμ, η οποία ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα της και στοχεύει στο απόλυτο ρεκόρ, στο στίβο πάντα. Ποτέ στην ιστορία του αθλήματος δεν έχει καταφέρει μία αθλήτρια ή ένας αθλητής των συνθέτων αγωνισμάτων να κατακτήσει τρεις διαδοχικούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ναφισά του Τιάμ θέλει να γίνει η πρώτη που το καταφέρνει αυτό και εμείς ανυπομονούμε να δούμε την εξέλιξη αυτής της προσπάθειας. Μία μέρα πριν τα 28 γενέθλιά της έγινε για δεύτερη φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μόναχο 2022. Νωρίτερα έχει γίνει η παγκόσμια πρωταθλήτρια επίσης για δεύτερη φορά. Είναι στο νούμερο 3 όλων των εποχών, στο έπταθλο και έχει 2 Ολυμπιακά χρυσά και οδεύει προς ένα ιδιαίτερο και ιστορικό ρεκόρ. Δεν είναι εύκολο να διατηρήσει τον Ολυμπιακό τίτλο και να κατακτήσει 2 συνεχόμενα Ολυμπιακά χρυσά. Αντιθέτως, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όμως η Βελγίδα πρωταθλήτρια το κατάφερε και θέλει να καταφέρει κάτι ακόμα πιο φοβερό τώρα. Και εμείς ήδη φανταζόμαστε να κατακτά το 3ο της χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και να μας κάνει να παραλυρούμε. Η ίδια για την ώρα σκέφτεται να κάνει πρώτα τους πόντους και μετά να πάρει όσα μετάλλια πρέπει. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του Επτάθλου είναι μία από τις 4 αθλήτριες όλων των εποχών που έχουν καταφέρει να σπάσουν το φράγμα των 7.000 βαθμών, αφού το 2017 έκανε τον καλύτερο αγώνα της ζωής της μέχρι τώρα στο δημοφιλές meeting του Gojit, συγκεντρώνοντας 7.013 βαθμούς. Συγκεκριμένα όσα δήλωσε η Τιάμ, η οποία φλερτάρει με ευρωπαϊκό ρεκόρ και είναι ο πρώτος στόχος,
Τα πρωταθλήματα παραμένουν ένα στόχος. Θέλω να συνεχίσω να κερδίζω μετάλλια, αλλά τώρα σκέφτομαι επίσης τους πόντους, τα σκορ και τα ρεκόρ. Θέλω να φτάσω όσο πιο μακριά γίνεται, θέλω να φτάσω στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου. Με αυτό το στόχο λοιπόν να κυνηγήσει αυτά τα φοβερά ρεκόρ, αποφάσισα να προχωρήσει με μερικές ριζικές αλλαγές. Μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας, αποφάσισα να διακόψει τον μέχρι τώρα πρότυνος προπονητή της Ρότζερ Λεμπαγκάρτ, με τον οποίο κατέκτησαν μαζί όλες τις σημαντικές διακρίσεις της μέχρι τώρα. Πριν λίγο καιρό, ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει με τον προπονητή της, Μίκαελ Βαν Ντερ Πλάτσεν, αδερφό του πρωταθλητή Ευρώπης στο δέκαθλο, Τόμας Βαν Ντερ Πλάτσεν. Η ίδια είπε: «Μετά από 14 χρόνια θέλω να συνεχίσω να μαθαίνω και να εξελίσσομαι. Το να δουλεύεις στη ζώνη άνεσή σου είναι καθησυχαστικό, αλλά να εξελίσσεις ως άνθρωπος και αθλητής είναι το πιο σημαντικό. Ήθελα να δουλέψω με διαφορετικό τρόπο σε αυτό το στάδιο. Δεν θα κάνω συγκρίσεις. Δεν έχει νόημα να πω ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερο ή διαφορετικό, αλλά ίσως η προσέγγιση του Μίκαελ να είναι λιγότερο παραδοσιακή, λίγο πιο μοντέρνα». Σπουδαία αθλήτρια. Και ελπίζουμε να καταφέρει όσα επιθυμεί και όσα έχει βάλει στόχο, όπως και κάθε άλλος αθλητής βέβαια. Να περάσουμε τώρα στην κολύμβηση και στην Άννα Ντουντουνάκη, όπου χαρακτηρίζεται πεταλούδα της ελληνικής κολύμβησης. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της κολύμβησης Άννα Ντουντουνάκη θα είναι παρούσα και αυτή στο πρώτο συνέδριο για τον γυναικείο αθλητισμό. Θα σας πω σε λίγο τι είναι το πρώτο συνέδριο που αναφέρω τόση ώρα. Και θα μιλήσει και αυτή για το δικό της επιτυχημένο story. «Όταν έκανα μεταπτυχιακό, υπήρχαν φορές που κοιμόμουν 2-3 ώρες. Δεν μετανιώνω. Το πήρα. Έπιασα το όριο για τους Ολυμπιακούς και πήρα το πρώτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό». Έχει δηλώσει, παρεκκλίνοντας έτσι τη δύσκολη καθημερινότητά της και τις θυσίες της σε μερικές λέξεις. «Απόφοιτη νομικής με μεταπτυχιακό στην Αγγλία. Δεύτερο πτυχίο στην ΑΣΟΕ και διδακτορικό στο αθλητικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στα 100 μέτρα πεταλούδα και στόχο του Ολυμπιακού Αγώνε του Παρισιού. Η Άννα Ντουντουνάκη κινείται με επιτυχία σε πολλού διαφορετικού τομεί τη ζωή. Μία σύγχρονη που ισορροπεί ανάμεσα στι ακαδημαϊκέ σπουδέ και τον πρωτοαθλητισμό και δεν διστάζει να μιλά για τα κακό κείμενα. Αν γινόταν σούπερ ηρωίδα, θα άλλαζε τον προσανατολισμό των προτύπων. Θα έστρεφε την προσοχή των ανθρώπων σε πραγματικέ αξίε και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Όλα για κάποιο λόγο συμβαίνουν. Κάποια στιγμή θα ανταμυφθείς για τον κόπο σου». Αυτό είναι το δικό της μάντρα και στο λεξιλόγιο της δεν θα βρεις τη λέξη παρέτηση. «Όλες τις φορές που είχα σκεφτεί να τα παρατήσω δεν ήταν επειδή απέτυχα. Ήταν πάντα για να κλείσει ένας κύκλος. Τις φορές που αποτύχανα έλεγα πάντα ότι θα συνεχίσω». Και αυτό πρέπει να λέμε όλοι, ότι θα συνεχίσουμε. Δεν χρειάζεται ποτέ να τα παρατάμε. Δεν χρειάζεται να βάζουμε όρια στους στόχους μας. Πρέπει να φτάνουμε μέχρι εκεί που αντέχουμε. Και πολλές φορές να ξεπερνάμε και τις δυνατότητές μας. Πάμε τώρα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, όπου η Τάρα Κολέσκη και η Τζένιφερ Κραμπ έβαλαν γκολ για τη συμπερίληψη και τη γυναικεία ενδυνάμωση. Ένα γκολ για την ενσωμάτωση, τη συμπερίληψη, τις δίκαιες ευκαιρίες. Οι παλέμαχες Τάρα Κολέσκη και Τζένιφερ Κραμπ μαζί με τη Λίδα Τσενέ και την Athens Comics Library, αλλά και την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, προσπάθησαν να βάλουν αυτό το γκολ στα ελληνικά δίκτυα. Οι δύο Αμερικανίδες πρώην παίκτρες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βρέθηκαν στην Ελλάδα για μια σειρά συναντήσεων και δραστηριοτήτων, με στόχο να αναδείξουν τον κοινωνικό αντίκτυπο του πλέον δημοφιλούς αθλήματος στον κόσμο, το ποδόσφαιρο. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν βλέπετε γυναίκες πολλές να παίζουν ποδόσφαιρο, όμως όχι μόνο παίζουν, έχουν διακρίσεις και συνεχώς ανεβαίνει αυτό το άθλημα στον γυναικείο χώρο. Ένα τετραήμερο λοιπόν γεμάτο ποδόσφαιρο και γκολ. Οι δύο πρωταθλήτριες του ποδοσφαίρου και πρώην παίκτρες της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών αφιέρωσαν 4 ολόκληρες μέρες στο να συναντιούνται με οργανώσεις αλλά και μικρά παιδιά διαφόρων ελληνικών σχολείων και να προσπαθούν να τα ενώσουν μέσω του ποδοσφαίρου. «Τα αγόρια είναι που πρέπει να μάθουν πως και τα κορίτσια ανήκουν στο ποδόσφαιρο», λέει η Τζένιφερ Κραμπ. Εγώ σας το είπα. «Ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη την πρώτη μέρα παίζοντας ποδόσφαιρο με μικρά παιδιά στη Χάνθ, αλλά και κάνοντας συναντήσεις με ομάδες προσφύγων. Την επόμενη μέρα ήρθαν στην Αθήνα που συναντήθηκαν σε σχολείο με περισσότερα από 200 παιδιά, ενώ το απόγευμα έβαλαν γκολ στο δημοτικό στάδιο Power Roof μαζί με παιδιά από ακαδημίες, την ομάδα ποδοσφαίρου Αστέγων αλλά και αρκετούς ακόμη που ήθελαν να διασκεδάσουν περνώντας ένα ισχυρό μήνυμα.
Η Ελένη Ξενάκη μας εξήγησε λίγο καλύτερα περί τίνος πρόκειται. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος του State Department που ονομάζεται Sports Enjoy, το οποίο στέλνει μεγάλες προσωπικότητες του αθλητισμού ή επιφανείς αθλητές και αθλήτριες σε διάφορες χώρες για προγράμματα που αφορούν κυρίως την ένταξη κοινωνικών ομάδων, τον πολιτισμό, την παιδεία και γενικά την ανάδειξη κοινωνικών θεμάτων. Ο λόγος που η πρεσβεία κάλεσε αυτές τις δύο αθλήτριες του ποδοσφαίρου να δουλέψουν με παιδιά, με νέους, με πρόσφυγες και διάφορες ακόμη κοινωνικές ομάδες είναι για να αναδειχθεί το θέμα της συμπερίληψης και της γυναικείας ενδυνάμωσης, αλλά και γενικότερα της ισότητας όλων μας σε όλους τους κοινωνικούς τομείς. Μάλιστα, αυτό το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα προγράμματα που κάνει η πρεσβεία, στους τομείς της εκπαίδευσης, της τέχνης, αλλά και σε τομείς όπως η επιχειρηματικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο αποτελούν μία πλατφόρμα για να έρθει αυτό το θέμα στην επιφάνεια. Έτσι λοιπόν, πρέπει να μάθουμε όλοι, οι μικροί και μεγάλοι, ότι και το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα δεν έχουν φύλο. Μπορούν να παίξουν και αγόρια, μπορούν να παίξουν και κορίτσια και είναι πολύ σημαντικό να το περνάμε ειδικότερα στα μικρά παιδιά που τώρα μαθαίνουν τη ζωή και πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα και να μην υπάρχουν διάφορες προκαταλήψεις, θα έλεγα. Να συνεχίσω με την Ξηφασκία και με την Κέλλη Λουφάκη, μία σύγχρονη υπότης με σπαθί και χαμόγελο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της Ξηφασκίας σε αμαξίδιο, Κέλλη Λουφάκη, θα είναι και αυτή παρούσα στο πρώτο συνέδριο, όπου θα μας μιλήσει και αυτή για τη δική της ιστορία. Η Κέλλη Λουφάκη, η πρώτη Ελληνίδα ξηφομάχος σε αμαξίδιο που εκπροσωπούσε την Ελλάδα σε παραολυμπιακούς αγώνες, θα μιλήσει για το πώς η ζωή μπορεί να αλλάξει μέσα σε μια στιγμή και να ανακαλύψεις την τεράστια δύναμη που έχεις μέσα σου, ακριβώς όπως έκανε η ίδια. Η Ελληνίδα ξηφομάχος γνώρισε τον αθλητισμό με έναν μάλλον ανορθόδοξο τρόπο. Στα 29 της χρόνια, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η ζωή της άλλαξε για πάντα μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που της στέρισε τη δυνατότητα να περπατάει. Αλλά τη σύστησε την ξηφασκία. Χωρίς να της πάρει ούτε το ελάχιστο, με τη θέληση να ζει τη ζωή στο έπακρο. Όλοι έχουμε τη δύναμη μέσα μας, αρκεί να μας συμβεί κάτι πολύ σοβαρό και να το αντιμετωπίσουμε. Όταν αγαπάς την ίδια τη ζωή, κανείς και τίποτα δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Μπορούμε να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, αρκεί να μας δοθούν τα κατάλληλα εφόδια και ερεθίσματα. Και έτσι δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάμε, πρέπει να αγαπάμε τη ζωή και πρέπει συνεχώς να παλεύουμε για αυτήν. Να πω τώρα τι είναι το πρώτο συνέδριο γυναικών, όπου θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εκεί λοιπόν Ελληνίδες και ξένες αθλήτριες, εμβληματικές μορφές του γυναικείου αθλητισμού, με μεγαλύτερης ηλικίας αλλά και νεότερης γενιάς, συνομιλούν, καταθέτουν την πραγματικότητά τους, μοιράζονται τις εμπειρίες τους και όλες μαζί έχουν στόχο να εμπνεύσουν και να ενισχύσουν τη δική τους υπόσταση στον χώρο του γυναικείου αθλητισμού για ένα καλύτερο αύριο. Έτσι λοιπόν, θέλουν να δώσουν προσοχή στον γυναικείο αθλητισμό, σίγουρα την μέγιστη προσοχή που του αξίζει, όχι μόνο στο αμυγός αθλητικό κομμάτι των γυναικών, αλλά στη διοίκηση, την οργάνωση και την έμπνευση. Θα καλωσορίσουν στη σκηνή, όπως είπαμε, γυναίκες από την Ελλάδα, από την Ευρώπη. Θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παρευρεθεί, να τις ακούσει, να συνομιλήσει μαζί τους. Θα υπάρχουν εξέχουσες προσωπικότητες, θα μιλήσουν σε όλα τα πάνελ. Ταυτόχρονα, πέρα όμως από το ότι κάποιος μπορεί να τις δει από κοντά, μπορεί σαφώς να τις δει και από μακριά, αν δεν βρίσκεται στην Αθήνα ή αν δεν μπορεί να παρευρεθεί. Θα υπάρχει ένα pop-up panel, θα υπάρχει live streaming με κάποιο κόστος, εννοείται, όπως έχει και η φυσική παρουσία κάποιο κόστος. Τα έσοδα είναι καλό να αναφέρουμε ότι θα διατεθούν για φιλανθρωπικές δράσεις μέσω κάποιων οργανισμών που θα ανακοινωθούν. Επίσης, θα υπάρχει pop-up panel για το ποδόσφαιρο γυναικών, το οποίο απογειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο τη χρονιά που μας πέρασε,
στο οποίο θα δώσει το παρόν η Manager Director της UEFA στο γυναικείο ποδόσφαιρο, Νάντιν Κέσλερ, αλλά και η Σύμβουλος Ποδοσφαίρου Γυναικών της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ντολόρες Μαρτέλη, οι οποίες θα συνομιλήσουν με γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα κάτι πολύ σημαντικό και για όλους και κυρίως εννοείται για τις γυναίκες. Και είναι, θα ήταν πολύ καλό να το παρακολουθήσουμε όλοι. Να περάσω τώρα σε ένα άλλο άθλημα, στο πινκ-πονκ, όπου είχαμε ένα ντέρμπι αιωνίων εκεί, καθώς Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έπαιξαν αντίπαλοι στο πινκ-πονκ και ο Ολυμπιακός κατάφερε να είναι νικητής κόντρα στον Παναθηναϊκό σε άνδρες και σε γυναίκες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επικράτησε του Παναθηναϊκού τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες στα πρωταθλήματα της Α1 στο πινκ-πονκ. Ήταν νικητής και στα δύο ντέρμπι το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στην Ομοσπονδιακή Αίθουσα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και κράτησε το ρόλο του φαβορή για τη διατήρηση των τίτλων στην Α1 εθνική κατηγορία επί τραπέζιας αντισφαίρησης. Η νίκη στις γυναίκες ήρθε με 4-2 για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η διπλή αυτή επικράτηση Ολυμπιακού επέλεξε σε αυτά τα μάτσα στηριχθεί αποκλειστικά σε ξένους αθλητές. Ήταν η βασική είδηση, διότι η επόμενη αφορά στη θετικότητα την παρουσία των ελληνικών τριάδων του Παναθηναϊκού. Η εθνική ομάδα υπέστη την πρώτη ήττα της. Στους άνδρες έχει χάσει ήδη αρκετό έδαφος βαθμολογικά στις γυναίκες, αλλά μπορεί να κρατήσει κυρίως τις σπουδαίες εμφανίσεις τους. Στην κορυφή της Α1 γυναικών βρίσκεται ο ΑΣΕΑΣ Άρισες Φλόρινας, που με δύο πολύ δύσκολες νίκες επίσης προχωρά με το απόλυτο σε 5 αγώνες. Στις γυναίκες, στις επιμέρους νίκες του Ολυμπιακού πέτυχαν η Ουγγαρέζε Τζορντίτα Πότα και η Ουκρανή Μαργαρίτα Πετσότκα και η Σουηδέζα Φιλίπα Μπεργκάν. Η Τόλιο για τον Παναθηναϊκό σημείωσε μεγάλη νίκη στην αρχή κόντρα στη δύο φορές δεύτερα αθλήτρια Ευρώπης του απλού γυναικών Πεσότσκα, ενώ στη συνέχεια έκαμψε και την Μπερκάντ. Να δούμε λοιπόν τώρα όμως μία άλλη διάκριση για το πινκ-πονκ, για την ομάδα του Παναθηναϊκού, όπου έκανε άλμα πρόκρισης στα προημιτελικά του EuroCup γυναικών. Ο Παναθηναϊκός νικώντας τη Leeds Frosberg με 3-0 και έκανε μεγάλο άλμα για την πρόκριση στην τελική οκτάδα του EuroCup στο πινκ-πονκ γυναικών. Θρίαμβος του Παναθηναϊκού στην Αυστρία τον φέρνει μια ανάσα από το πράγμα τελικά του EuroCup επί τραπέζιας αντισφαίρησης γυναικών 2022-2023. Με σπουδαία συνολική εμφάνιση, ο κυπελούχος Ελλάδας 2022 επιβλήθηκε της Leeds Frosberg με 3-0. Εκεί όπου θα μείνουν οι 4 καλύτερες ομάδες της συγκεκριμένης διοργάνωσης και θα συμπληρώσουν το ταμπλό οι σάρθινες ομάδες από τα group του Champions League. Το αποτέλεσμα για την τρίτη φάση του EuroCup είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπεί στη ρεβάνς της προσεχούς Παρασκευής 18 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και έτσι μετά την κατάκτηση του Europe Trophy το περασμένο καλοκαίρι οι αθλήτρες του Παναθηναϊκού είναι πολύ κοντά σε μια ακόμη ευρωπαϊκή διάκριση. Την Κυριακή 13 Δεκάτου στο μεταξύ έκανε ιδανική αρχή στο Champions League των ανδρών η Ενεμπόν του Γιάννη Σγουροπούλου. Αυτό δεν θα το αναλύσω, είναι κάτι που αφορά τους άνδρες, οπότε δεν θα περάσω σε αυτό το κομμάτι. Θα μείνω στην εξαιρετική εμφάνιση του Παναθηναϊκού στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του πινκ-πονκ, ένα άθλημα που πολλοί δεν γνωρίζετε, δεν γνωρίζουμε, δεν ασχολούμαστε ίσως, είμαστε πιο πολύ στα άλλα αθλήματα, όμως και αυτό όπως βλέπουμε έχει τη δικιά του δυσκολία, το δικό του άγχος, οι παίκτες δίνουν το 100%, αγωνίζονται για τον κάθε σύλλογο στον οποίο συμμετέχουν, να φέρουν νίκες, να φέρουν διακρίσεις, ακόμα και σε αθλήματα που δεν τα ακούμε στην καθημερινότητα, όπως και το πινκ-πονκ και η ξυφασκία και η κολύμβηση και η σκοποβολή, όλα αυτά. Ελπίζουμε το καλύτερο για όλες τις παίκτηρες, για όλα τα αθλήματα. Είπαμε ότι ο γυναικείος αθλητισμός είναι εδώ, θα παραμείνει για πολύ ακόμα. Τα ντέρμπι νομίζω, να σταθώ λίγο εκεί, ότι θα υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα. Τα βλέπουμε, είδαμε πριν λίγο, ντέρμπι είχαμε και στο πινκ-πονγκ.
Οπότε καλό είναι να τα παρακολουθούμε όλα τα αθλήματα, να στηρίζουμε όλους τους αθλητές από τις πιο μεγάλες ομάδες μέχρι τις πιο μικρές εντός εισαγωγικών, από το πιο σημαντικό για τον καθένα άθλημα μέχρι αυτόν που θα παρακολουθήσει πιο σπάνια. Ο αθλητισμός είναι εδώ για να μας προσφέρει τα πάντα και σε άντρες και σε γυναίκες. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Θα σας αφήσω κάπου εδώ. Αυτή ήταν η εκπομπή μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, την ίδια πάντα ώρα, με περισσότερο γυναικείο αθλητισμό, τα νέα των ομάδων μας, να δούμε πώς θα πάνε στους αγώνες, ευρωπαϊκούς και μη. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε ξανά. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί στις 7 η εκπομπή του Χρήστου Γεωργίου, Φλάστα Σπορ. Μέχρι εμείς να τα ξαναπούμε, να ευχηθώ καλό βράδυ και υγεία σε όλους σας.